2,5 χρόνια για να τα εγκαινιάσουμε. Είναι όμως εδώ η υπηρεσιακή του Υπουργείου, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για τα ξενύχτια, τις εντάσεις και τη συνεχή προσπάθεια. Οι ίδιοι ήταν και στις προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν τους άλλαξε το κομματικό κράτος των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και είναι στη διάθεση όλων τα υπηρεσιακά σημειώματα, οι παραλαβές των έργων σε κάθε χρονική στιγμή, οι απολωτριώσεις, οι αδειοδοτήσεις, οι αρχαιολογικές εργασίες και πότε ακριβώς έγιναν, για να αποδειχθεί ποιος έκανε τι, γιατί αυτό πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα, αυτά έγιναν μέσα στις πιο αντίξωες συνθήκες, σύμφωνα με όσα επικαλείται η αξιωματική αντιπολίτευση τουλάχιστον. Είναι εδώ επίσης οι παραχωρησιούχοι, οι κατασκευαστές, οι μελετητές, οι σύμβουλοι ανεξάρτητοι μηχανικοί, τους οποίους επίσης ευχαριστώ, ιδιαίτερα τους παραχωρησιούχους και τους κατασκευαστές, όχι γιατί έκαναν τη δουλειά τους, αυτό ήταν ευθύνη και καθήκον τους, αλλά γιατί αν δεν υπερέβαλαν και συγκεκριμένα αν δεν συνέβαλαν στην ενοικίαση τμήματων που δεν είχαν γίνει απολωτριώσεις, δεν θα είχε ολοκληρωθεί το έργο εγκαίρως. Δεν είναι εδώ δυστυχώς οι εκπρόσωποι της δικαιοσύνης που συνέβαλαν στην καθυστέρηση των απολωτριώσεων των οδικών αξώνων, όπως δεν είναι εδώ οι εκπρόσωποι των κυκλωμάτων απολωτριώσεων, που αποτελεί και δέσμευσή μας να διερευνήσουμε τι είχαν κάνει και πώς τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Δεν είναι εδώ οι εισηγητές των προβλέψεων, αν θέλετε, ότι θα τέλειωναν οι απολωτριώσεις και οι αρχαιολογικές εργασίες σε 6 μήνες. Δεν είναι εδώ όσοι τελικά αποφάσισαν έναν ελλιπή σχεδιασμό να μην συνδεθεί η Πρέβεζα, το Αγρίνιο, και πιθανά να είναι όσοι μας κατηγόρησαν για την τμηματική παράδοση του έργου, όπως το περασμένο Πάσχα που είχαμε 0 νεκρούς γιατί είχαμε μεγάλη καθυστέρηση και ουρά στη μία σύραγγα στην Κλόκοβα. Είναι όμως εδώ ο άνθρωπος που αποσύνδεσε τα δημόσια έργα και την υλοποίησή τους από το πολιτικό σύστημα, ο άνθρωπος που διαμόρφωσε τις συνθήκες όχι μόνο για να ολοκληρωθούν, αλλά και για να συνεχιστούν τα έργα υποδομών, και τον καλό να εγκαινιάσει την Ιόνια Οδό και να δώσει το έναυσμα για τα νέα έργα υποδομών της χώρας και την υλοποίηση δίκαιης ανάγκης. Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητές συνάδελφε, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη η χαρά που νιώθουμε όλοι σήμερα, καθώς παραδίδουμε ένα οδικό έργο στρατηγικής σημασίας για όλη τη Δυτική Ελλάδα, ένα οδικό έργο στρατηγικής σημασίας για την Ήπειρο, αλλά θα έλεγα ένα έργο που βγάζει από την απομόνωση τη Δυτική Ελλάδα και αναβαθμίζει το ρόλο της χώρας στην ευρύτερη περιοχή. Και είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που μοιραζόμαστε όλοι τούτη την ώρα, γιατί ένα όραμα για χιλιάδες πολίτες μιας ξεχασμένης γωνιάς της πατρίδας μας παίρνει σάρκα και οστά. Και μάλιστα όταν μετά από πολλά χρόνια είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα έργα αυτά, η Ιόνια Οδός, θα είναι σαν το γιοφύρι της Σάρτας. Το έργο αυτό δίνει μια μεγάλη αναπτυξιακή όθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη, στο εμπόριο, στις μεταφορές, στον τουρισμό, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της Δυτικής Ελλάδας
και ιδιαίτερα της Ηπείρου. Επιτρέψτε μου εξ αρχής να σημειώσω και εγώ, όπως και ο προαλήσαντας Υπουργός, ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί και γιορτάζουμε όλοι μαζί. Και ότι τα έργα αυτά στην τελική ανάλυση ανήκουν στους πολίτες. Ανήκουν στον ελληνικό λαό, στους φορολογούμενους πολίτες και είναι καθήκον μας, καθήκον των κυβερνήσεων να τα ολοκληρώσουν με ευθύνη τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. Δεν μπορώ λοιπόν να μην πω, να παραλείψω να πω ότι τα έργα αυτά ξεκίνησαν το 2006, 4 κυβερνήσεις πριν από μας, ολοκληρώνονται με μας. Αναπόφευκτη όμως ταυτόχρονα είναι και η σύγκριση. Η σύγκριση της αποτελεσματικότητας, η σύγκριση του χρονοδιαγράμματος, καθότι από το 2006 ως το 2015 για την Ιόνια Οδό είχαμε την ολοκλήρωση περίπου του 50% των έργων σε 9 χρόνια και μετά σηκώσαν κάποιοι τα χέρια ψηλά, καθώς το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων με τους παραχωρησιούχους ήταν τέτοιο που τους ανάγκασε να σταματήσουν τα έργα. Μέσα σε 2,5 χρόνια, όχι μόνο καταφέραμε να ξεκολλήσουμε τα έργα, να τα επανακινήσουμε, όχι μόνο βρήκαμε μια φόρμουλα ευνοϊκή για το δημόσιο συμφέρον, αλλά καταφέραμε και τηρήσαμε απόλυτα τα χρονοδιαγράμματα και κάνουμε πράξη. Ένα όνειρο, ένα όραμα για όλη τη Δυτική Ελλάδα, ένα έργο πνοής για τη χώρα. Θέλω λοιπόν πάνω απ' όλα να συγχαρώ όλους εκείνους, και είναι πολλοί, που τη δύσκολη εκείνη περίοδο, σας θυμίζω, ιδιαίτερα το πρώτο εξάμηνο του 2015 που έγιναν αυτές οι δύσκολες διαπραγματεύσεις και ξεκόλλησαν τα έργα, η χώρα βρισκόταν σε συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας. Να τους ευχαριστήσω γιατί με προσήλωση στο καθήκον και στο δημόσιο συμφέρον εργάστηκαν εντατικά και κατάφεραν να κάνουν πράξη κάτι που για κάποιους θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να συμβεί. Και θέλω να πω ότι καταφέρανε να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση μιας διαπραγμάτευσης αποφεύγοντας τις υπέρογγες διεκδικήσεις αποζημιώσεων, τις απελπιστικές υπερβάσεις στα χρονοδιαγράμματα και βεβαίως κατάφεραν, επαναλαμβάνω, δεν είναι ασήμαντο, να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον, διότι από αυτή τη διαπραγμάτευση, συνολικά για τους οδικούς άξονες που δώσαμε σε κυκλοφορία το τελευταίο διάστημα, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις διεκδικήσεις που υπήρχαν από την πλευρά των παραχωρησιούχων και για το συγκεκριμένο δρόμο περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο το γεγονός ότι ολοκληρώνουμε τα έργα στην ώρα τους και τα παραδίδουμε στους πολίτες, αλλά και το ότι καταφέρνουμε να αλλάξουμε την εντύπωση που κυριαρχούσε για χρόνια στη συλλογική συνείδηση, ότι δηλαδή προστασία του δημόσιου συμφέροντος και μεγάλα οδικά έργα ήταν δύο έννοιες ασύμβατες. Μπορούν λοιπόν τα μεγάλα έργα που εξυπηρετούν τον πολίτη, που αναβαθμίζουν ολόκληρες περιφέρειες και δίνουν οικονομική πνοή σε μια ξεχασμένη περιοχή της χώρας μας, μπορούν να συμβαδίζουν με την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, και αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε σήμερα με τα εγγένεια και του τελευταίου μεγάλου άξονα. Μένει ένα κομμάτι του Ε65, αλλά ουσιαστικά με τα εγγένεια σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η χώρα, σε ό,τι αφορά το πλαίσιο του οδικού της δικτύου, γυρίζει σελίδα. Η Ιόνια Οδός
στα τεχνικά χαρακτηριστικά, της περιλαμβάνει 4 σύραγγες διπλού κλάδου και 5 μεγάλες γέφυρες. Διασχίζει, όπως είπα, 2 περιφέρειες και 4 νομούς. Η λειτουργία της αναβαθμίζει σημαντικά κέντρα της περιοχής, όπως τα Γιάννενα, η Άρτα, το Αγρίνιο, μειώνοντας τους χρόνους μετακίνησης και διευκολύνοντας τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων στην περιοχή. Βελτιώνει σημαντικά την πρόσβαση στα λιμάνια της Πάτρας, της Ιγουμενίτσας και του Αστακού, αναβαθμίζοντας έτσι τη διασύνδεση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Αδριατικής. Και θα έλεγα ότι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διεθνή σημασία, καθώς η λειτουργία της καθιστά πιο άμεση τη σύνδεση της χώρας μας με τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ιόνια Οδός φέρνει πιο κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως φέρνει πιο κοντά και την Ήπειρο και την Δυτική Ελλάδα με την υπόλοιπη χώρα. Και είναι πράγματι και για μένα αυτό μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, καθώς έλκω την καταγωγή μου από αυτά τα μέρη. Θυμάμαι ως παιδάκι που θέλαμε για να ανέβουμε στα Τζουμέρκα μια ολόκληρη μέρα, 8-9 ώρες. Σήμερα μπορεί κανείς να κάνει ένα Σαββατοκύριακο εύκολα διακοπών, φεύγοντας από την Αθήνα στα Τζουμέρκα. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση για την περιοχή, καθώς έχει ένα παράμιλο φυσικό πλούτο και μπορεί τα επόμενα χρόνια να αναβαθμιστεί και τουριστικά. Επιτρέψτε μου όμως αυτό το σημείο να κάνω και μία αναφορά σε ένα ξεχωριστό θέμα, πέραν δηλαδή της εξυπηρέτησης του πολίτη, της συντόμευσης της διαδρομής, να μιλήσω και για ένα ακόμα αγαθό, ίσως πιο σημαντικό, το αγαθό της οδικής ασφάλειας. Γιατί, ξέρετε, είναι ένα ζήτημα στο οποίο η χώρα μας κατήχε για πολλά χρόνια ορισμένα από τα πιο θλιβερά ρεκόρ, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλονταν, πέρα από την οδική συμπεριφορά που πρέπει να βελτιώσουμε επιτέλους, οφείλονταν και στο απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο. Και οι περισσότεροι από εσάς εδώ γνωρίζετε, καθώς είσαστε από εδώ και γνωρίζετε την παλιά διαδρομή και τον φόρο αίματος που έχουμε πληρώσει σε δρόμους που πράγματι δεν μπορούσαν να μας κάνουν περήφανους για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια χώρα της Ευρωζώνης, να έχει μετά από τόσα χρόνια τέτοιους δρόμους καρμανιόλες, στους οποίους θυσιάστηκαν νέοι άνθρωποι που είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για αναψυχή θέλαν να επισκεφθούν την Δυτική Ελλάδα ή να φύγουν από τη Δυτική Ελλάδα προς το κέντρο, προς την πρωτεύουσα. Φίλες και φίλοι, θέλω τέλος να επισημάνω ότι η συμβολή της Ιωνίας Οδού στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής θα μεγιστοποιηθεί αν ενταχθεί σε έναν συνολικότερο σχεδιασμό αναβάθμισης και αξιοποίησης των περιφερειακών υποδομών. Από την δουλειά και τον προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών θα αναφέρω πιο σημαντικά τα έργα κατασκευής του καινούργιου λιμανιού στην Ιγουμενίτσα, την προγραμματισμένη σύνδεση της Ιόνιας Οδού με την Πρέβεζα και το Αγρίνιο, αλλά και το σχεδιασμό της αναβάθμισης του δρόμου που συνδέει τα Γιάννενα με τον μεθοριακό, με το μεθοριακό πέρασμα της Κακαβιάς, που θα αποτελέσει άλλωστε και την συνέχεια της Ιόνιας Οδού. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχω τη χαρά να ξαναεπισκεφθώ την Ήπειρο, τα Γιάννενα, για να
κουβεντιάσουμε όλοι μαζί με τους τοπικούς φορείς, παραγωγικούς φορείς, κλαδικούς φορείς, φορείς της αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Ήπειρο. Μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη με εξαιρετική επιτυχία, θα έλεγα, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Και εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα για μια διεξοδική συζήτηση και σχεδιασμό τόσο σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές υποδομές, όσο και σε ό,τι αφορά τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες αυτού του τόπου σε όλους τους τομείς. Επιτρέψτε μου όμως μία μόνο αναφορά σε ένα θέμα που έχει λάβει της προσοχής και του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας στα Γιάννενα, καθώς η Ιόνια Οδός, η ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού, ανοίγει τεράστιες προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού και στα Γιάννενα, καθώς πλέον έχει συντομεύσει εξαιρετικά η απόσταση και ο χρόνος που χρειάζεται κανείς, καθώς προσγειώνεται στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων για να μεταβεί σε μία από τις εξαιρετικές παραλίες του Ιωνίου. Άρα τα Γιάννενα εκ των πραγμάτων και το αεροδρόμιό τους γίνεται κόμβος, κόμβος μεταφορικός, κόμβος τουριστικός. Επιλύσαμε λοιπόν, και θα ήθελα να σας το ανακοινώσω, ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορούσε το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων σε σχέση με τις εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού. Και πλέον πτήσεις τσάρτερ θα μπορούν να έρχονται στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, να ανεφοδιάζονται εκεί και έτσι να ενισχύσουν ιδιαίτερα την τουριστική κίνηση στην περιοχή. Φίλες και φίλοι, δεν θα μακρηγορήσω, κλείνω λέγοντας το εξής. Έργα όπως η Ιόνια Οδός δεν έχουν για μας μόνο αυτοτελή σημασία, αλλά αποτελούν τμήματα ενός στρατηγικού σχεδίου που στοχεύει να αλλάξει στο σύνολό της την εικόνα της χώρας. Να αλλάξει την εικόνα της χώρας μετά από μια δύσκολη και παρατεταμένη πορεία μέσα στα πλαίσια σκληρής επιτροπίας και σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής. Η χώρα βρίσκεται για τα καλά σε πορεία εξόδου από την μακροχρόνια οικονομική κρίση και στόχος μας, στόχος ορατός, εφικτός, ρεαλιστικός, είναι πια μια νέα Ελλάδα απαλλαγμένη από τα βαρύδια του παρελθόντος, αλλά και μια νέα Ελλάδα απαλλαγμένη από το ασφιχτικό καθεστώς της Επιτροπής. Μια Ελλάδα που θα αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και θα μπορεί να βασίζεται, να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις, αλλά και να σχεδιάζει αυτοδύναμα και με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον για τους νέους ανθρώπους, τις νέες γενιές που μπορούν να αντλήσουν από τον τεράστιο πλούτο τα τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας για να μείνουν εδώ, να προκόψουν εδώ ή και να επιστρέψουν αυτοί που κατά χιλιάδες έφυγαν στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια. Μια Ελλάδα στην οποία η ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση θα συμβαδίζουν με την κοινωνική δικαιοσύνη και την εδραίωση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της δημοκρατίας. Σήμερα, μετά την επιτυχή έξοδο στις αγορές, τις διαρκείς, τις συνεχόμενες αναβαθμίσεις από πιστωτικούς οίκους της ελληνικής οικονομίας, την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, αλλά και μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση που κλειδώνει την προοπτική βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, είμαστε πιστεύω πιο κοντά από ποτέ όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια στην ολοκλήρωση αυτού του δύσκολου δρόμου και στην προοπτική υλοποίησης αυτής της νέας πραγματικότητας, αυτής της νέας προοπτικής για τη χώρα. Υλοποιώντας τους στόχους και κατακτώντας την οικονομική σταθερότητα, η χώρα μας γυρίζει σελίδα, ανοίγοντας το βηματισμό της σε μια νέα εποχή.
μια εποχή όμως που πρέπει από τώρα να σχεδιάσουμε, να οραματιστούμε για να μπορέσουμε να την κάνουμε πράξη. Και για μας αυτή η εποχή έχει ένα όραμα που ονομάζεται δίκαιη ανάπτυξη. Η χώρα βρέθηκε και άλλες φορές σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το 2017 αναμένεται να έχουμε περίπου 2% ανάπτυξη, ποσοστό που είχαμε να δούμε από το 2008, εδώ και 9 χρόνια. Και πιο πριν από το 2008 είχαμε ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όμως αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν φάνηκαν αρκετοί για να συγκρατήσουν τη χώρα από τον κατήφορο των ελλειμμάτων της διόγκωσης του χρέους και σε τελική ανάλυση της ανυπαρξίας υποδομών που θα δημιουργούσαν ένα πλαίσιο προστασίας στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτό το παραγωγικό μοντέλο που είχαμε πριν από την κρίση. Θέλουμε να επιστρέψουμε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά θέλουμε αυτή η ανάπτυξη να είναι δίκαιη, να καταμερίζει με δικαιοσύνη τα ωφελήματα σε όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους. Και δίκαιη ανάπτυξη έχει και χωρικό προσδιορισμό. Η δικαιοσύνη δεν είναι μόνο ανάμεσα στις τάξεις, στα στρώματα, στις κοινωνικές τάξεις και στη διαστρωμάτωση, ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς, αλλά και ανάμεσα στις περιφέρειες, στις φτωχές και εγκαταλειμμένες περιφέρειες που για χρόνια έπαιρναν πολύ μικρό ποσοστό των αναπτυξιακών δαπανών από τη μια και στις άλλες, στο κέντρο, που έπαιρναν τη μερίδα του Λέοντος. Θέλω λοιπόν να επισημάνω, βρισκόμενος εδώ στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, που πράγματι είναι, θα έλεγα και δεν είναι υπερβολή, αδικημένη περιοχή τα χρόνια της ευμάρειας. Θέλω να πω ότι το όραμα της δίκαιης ανάπτυξης πρωτίστως αφορά αυτές τις περιφέρειες και εδώ την Ήπειρο, πρωτίστως αφορά τους πιο αδύναμους, αυτούς που τα προηγούμενα χρόνια σήκωναν το βάρος της οικονομικής κρίσης. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτός εδώ ο σπουδαίος δρόμος, η αιώνια οδός που εξυγχρονίζει τη χώρα, που την φέρνει πιο κοντά στην Ευρώπη και μεταφορικά και κυριολεκτικά, είναι ένα μόνο κομμάτι του νέου δρόμου που θέλουμε να ανοίξουμε για το μέλλον αυτής της χώρας. Φίλες και φίλοι, θέλω για μια ακόμη φορά να συγχαρώ όλους όσοι εμπνεύστηκαν, εργάστηκαν, προσπάθησαν για να γίνει πράξη αυτό το όνειρο. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών και όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, να ευχαριστήσω θερμά και τις τεχνικές εταιρείες και τους μηχανικούς που δούλεψαν εδώ, τους εργάτες που δούλεψαν εδώ. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Και να ευχηθώ να είναι ένας καλοτάξιδος δρόμος, ένας δρόμος που θα ανοίξει ορίζοντες προοπτική για την Ήπειρο, για τη Δυτική Ελλάδα, για όλη τη χώρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια της Ιωνίας Σόδου. Μίλησε μεταξύ άλλων για